ηθικές και πολιτικές διαστάσεις, δίνει η Δημοτική Αντιπολίτευση στην υπόθεση που κλήθηκαν μέλη της να καταθέσουν στις ανακριτικές αρχές για διαγραφή προστίμου σε επιχείρηση που θεωρήθηκε χαριστική μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε και θα αντιδράσει με όποιο τρόπο μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η καταγγελία με βάση την οποία κινήθηκε η διαδικασία ήταν ανώνυμη και είχε αποδέκτες το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών. Ο συντάκτης και αποστολέας της υποστήριζε ότι δραστηριοποιείται στον χώρο πολλά χρόνια και έκανε λόγο για επιλεκτική συμπεριφορά του Δήμου στην αντιμετώπιση των ορισμένων καταστημάτων που κατονόμαζε έναντι άλλων. Για μια περίπτωση ελέγχθηκαν και κλήθηκαν στις ανακριτικές αρχές οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Όπως μας είπαν, το θέμα δεν αφορά μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης που δέχθηκαν την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ως νόμιμη, αλλά και τα μέλη της συμπολίτευσης.